πει, αυτό μα δεν τεξτεί. Τι να πει, ρε. Έλα μου, ρε Βαγγέλη, τι έγινε. Έλα, έχει εδώ πέρα μέσα με το καπετάνιο. Λέει ένα βαρκάκι, λέει, θέλει να τραβήξει να πάρει το κάβο. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε κάτι να το πάρει. Εδώ τώρα, εδώ. Βρες να γυρίσουμε, να κάνουμε μια δουλειά. Ήρθαμε τώρα τσάμπα για πολλούς και για πολλούς λόγους τώρα. Και ήρθαμε. Για πάρε το τηλέφωνο, δούμε τι θα κάνετε. Μέρα, έλα, έλα. Κοίτα ρε παιδιά, ήρθαμε τώρα εδώ. Θα κάνουμε λιμενικό ταμείο. Κάτσε τώρα, αν είναι αρεσία πράγματα αυτό. Ήταν καλό, κύριε, για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου συνολικά, ομαδικά και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας και την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας. Και από εσάς δεν το αμφισβητώ, αλλά βλέπετε ότι καμιά φορά και οι συγκυρίες συμβάλλουν, όπως ανέφερα, κατά μεγάλο μέρος. Η πρόθεσή μας και οι αγώνες μας που πρέπει να δώσουμε δυναμώνουν ειδικά την περίοδο αυτή που η πατρίδα μας μπορεί να βιώνει μια δύσκολη κατάσταση και
που όλοι το γνωρίζουμε ότι οι κεντρικές υπηρεσίες σχεδόν είναι ανύπαρκτες, το γνωρίζουν όσοι έχουν δοσοληψίες με τις υπηρεσίες, και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο απαιτείται τουλάχιστον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συνοχή για συνεργασία και για κοινούς αγώνες. Γι' αυτό πιστεύω, παρά τις όποιες διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των μελών του ΔΥΛΙΤΑ, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες δεν πρέπει να υπάρχουν αντιδικίες, αντιπαραθέσεις και να δημιουργούνται προβλήματα και μάλιστα χωρίς λόγο. Εμείς δηλώνουμε και σαν Δήμος, παρακολουθούμε και τη συνεδρίαση Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου μας, εκεί η Πέριγα. Είναι όλοι γνωστοί. Ο Γιώργος ο Κότορος και είναι αδελφός εδώ με τα γένια, και αν δεν έρθει και ο παπάς για την τοξολογία θα μας την κάνει. Ο Γιάννης ο Κανέρης, ο Θεολόγος ο Κότορος, ο Χριστόδωρος ο Αμελιανός, ο Γιάννης ο Κασογέρης, Δημοτική Σύμβουλη. Οι άλλοι δεν μπορέσαν να έρθουν, οι δύο μέλη του Λιμενικού Ταμείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντες. Βέβαια, λέω παρόντο τη διάθεσή μας, την πρόθεση που έχουμε για συνεργασία και με το, σαν Διοικητικό Συμβούλιο και με τα άλλα νησιά, είναι δεδηλωμένη. Εξακολουθούν όμως τα προβλήματα, μερικά προβλήματα που έχουμε, να παραμένουν ανοιχτά, και επειδή δεν θέλω να μακρυλογώ, θα τα αναφέρω επιγραμματικά και αν χρειαστεί θα πούμε περισσότερα ή μπορώ να επανέλθω και γραπτά να γίνουν γνωστά στα υπόλοιπα μέλη. Είναι η μελέτη και η κατασκευή επέκτασης του λιμανιού και για τα αποφαινόμενα οργάνα, η καθαριότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων του λιμανιού, το κτίριο των επιβατών, τα εισπραχθέντα αναρμοδίως ενίκεια που έχουμε με το λιμενικό ταμείο του κτιρίου. Τα είπα συνοπτικά, εάν χρειαστεί να δευτερολογήσω ή μετά σε τοποθετήσεις, τα λέω, αλλά αυτό που θα παρακαλέσω είναι, επειδή ήρθατε και είδατε τη κατευθείαν να πιάσαμε δουλειά, να περιοριστούμε όλοι στα, δεν νομίζω να έχουμε και συνεδρίαση έτσι, θα διεξαχθεί ομαλά. Και ας είμαστε πιο σύντομοι να πιούμε και ένα καφέ μετά και να ξεκουραστείτε να δείτε το εδώ το μεγάλο νησί. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Και ο πρόεδρος τώρα, ο φίλος μου, αν θέλει να πει κάτι. Ο φίλος μου. Και εγώ χαίρομαι που με στο Σταλαβονίσι για άλλη μια φορά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί συμμετέχω και εγώ στο συνεργασία του Λιμενικού Ταμείου, στην εδρίαση μάλλον του Λιμενικού Ταμείου εδώ που γίνεται στο Αναφυλίσσι. Είναι συνέχεια των συνεδριάσεων και της συνεδρίασης που έγινε στην Κάρο. Και είπαμε, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, πως θα ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία, και αυτά τα οποία είπατε ότι έχουμε όλη την καλή πρόθεση και διάθεση να συνεργαστούμε, θεωρώ δεδομένο. Ως Λιμενικό Ταμείο της Πάτνου, να το ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, και ιδιαίτερα σε ένα μικρό νησί όπως είναι το Αναφυλίσσι, θα συμπαραταχθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε, να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα μέσα από αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που μας αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Εκείνο το οποίο θέλω να δηλώσω είναι ότι είδατε ότι όλα τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου της Πάτμου βρίσκονται εδώ για να δείξουμε έμπρακτα ότι πραγματικά θέλουμε να λειτουργήσει σωστά και τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Λιμενικό Ταμείο. Πρέπει να θεωρείτε δεδομένη τη στήριξή μας, όπως και εμείς θεωρούμε τη δική σας. Ξεκινάει μια πολύ καλή συνεργασία, την οποία πιστεύω θα έχουμε και με τα άλλα νησιά Λιψούς και Λέρο, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την προξενία που είχαμε εδώ, και
να ξέρετε πως αυτό το οποίο είπαμε στην Αίρο, ότι συνεδριάσεις του Ελληνικού Ταμείου θα γίνονται εκ περιτροπής στα γειτονικά νησιά τα οποία συμμετέχουν στο Ελληνικό Ταμείο, θα γίνει πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που παραβρίσκονται εδώ για να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εργασίες της συνεδρίασης του Ελληνικού Ταμείου και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφού επικυρώθηκαν τα πρακτικά, εγώ στην ενημέρωση έχω πολύ λίγα πράγματα, αλλά είναι πολύ ουσιώδη. Είναι το πιο σκεπτικό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον κώδικα ασφαλείας των λιμανιών, τον ISPS. Επειδή υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή πίεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με μια τελευταία επιστολή στην οποία μας έχουν δηλώσει ότι μέχρι τις 23 πρέπει να έχουμε ξεκινήσει και να έχουμε τελειώσει κάποιες διαδικασίες. Μιλήσαμε με τον υποκλήρωτο, τον κύριο Καρατζιά, ο οποίος είναι, νομίζω ότι αυτό είναι υπεύθυνος στην Ελλάδα. Κάνω λάθος, Βαγγέλη. Είναι αντικαταστάτης. Είναι αντικαταστάτης, ο κύριο Πετρόπουλο. Ναι. Λοιπόν, μου ζήτησε τα δύο σχέδια ασφαλείας που έχουμε για τα λιμάνια του Λακίου και της Λέρου να αποσταλούν με ονόματα. Με ονόματα των υπευθύνων οι οποίοι θα παρουσιάσουν το σχέδιο ασφαλείας για να το αξιολογήσουν και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, σε μια συζήτηση που έκανα αυτές τις μέρες με τον Δήμαρχο της Λέρου, ο Δήμαρχος Λέρου μου πρότεινε τον Ελένη Αγράφης. Εγώ βέβαια έχω το μανιτόφωνο, γράφει το μανιτόφωνο. Μου πρότεινε τον κύριο Λευτέρη το Παπαδόπουλο ως υπεύθυνο ασφαλείας για τη Λέρο. Εμείς από την ΠΑΤΜΟ δεχτήκαμε την προσφορά του Γιώργου του Μαστροπέτρου, ο οποίος θα αναλάβει το κομμάτι αυτό αμυστή, όπως επίσης και του Πανάγου του Ευγενικού, ο οποίος και αυτός ζήτησε αμυστή να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία τους, ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης του σχεδίου ασφαλείας του λιμανίου. Αυτό είναι το μόνο θέμα που έχουμε, θέλω να το βάλουμε εκτός ημερησίας διάταξης, να το ψηφίσουμε, ούτως ώστε γράφοντας την απόφαση αύριο ή μεθαύριο να φύγει χέρι με χέρι για να πάει στην Τεδαπλέ. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ έκανα ήδη την Γιώργο. Το συγκεκριμένο έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Το 2005. Το 2005 και το 2013. Ναι. Λοιπόν, η λύση πρέπει να βρεθεί και να γίνει γρήγορα, έτσι, να εφαρμοστεί γρήγορα. Εμείς δεχόμαστε αρκετές πιέσεις. Εκτός ημερησίας. θα σου δώσετε αξιολόγηση σχεδίου ασφαλείας λιμενικής κατάστασης. Εκτός ημερησίας. Και ορισμός ή αλλιώς. Ορίστε. Και ορισμός ή αλλιώς. Και ορισμός ή αλλιώς. Αξιολόγηση σχεδίου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων ΠΑΤΜΟ και Λακίου Λέρου. Λιμενικών εγκαταστάσεων ΠΑΤΜΟ και Λακίου Λέρου. Και ορισμός υποθύνω η αλήθεια. Αγία Μαρίνα. Αυτή είναι, αυτά είναι που μας έχουν ζητήσει τώρα. Να τελειώσω παρακολουθώ, αλλά στη συνέχεια έχουμε χωριστική κοιτάξη. Λοιπόν, μπορείς... Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να πω είναι ότι και εμείς σαν υπηρεσία στην ΠΑΤΜΟ δεχόμαστε από πάνω μικρές πιέσεις. Να ενεργήσουμε με κάποια μέτρα. Από εκεί και πέρα είναι ότι μια προθεσμία από το Υπουργείο. Εμείς Γιώργο, κοίταξε να προσπαθήσουμε, επειδή σου είπα, μίλησα, νομίζω και στην κατευθείαν σύνση που είπαμε, μίλησα και χθες με τον υποκλήρωτο, με τον κύριο Καρατζιά, μιλήσαμε, μου είπε, εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε το σχέδιο για να το θεωρήσουμε, να το υπογράψουμε, να το αξιολογήσουμε. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα, χαρακτηριστικά που είχαμε κάνει μετά, αφού το είχε τόσο και δύο μέρες. Και μπισκοτάκια. Καλύτερα να τα πούμε στα χαρτιά και να δώσουμε μία απάντηση. Ούτε απόφαση να πάρουμε τίποτα. Βέβαια, εμάς δεν είναι δυνατόν να πάρουμε να κάνουμε κάτι που να είναι ερήμος του Διοικητικού Συμβουλίου και γι' αυτό παίρνουμε αυτή την απόφαση. Συμφωνούμε, παιδιά, για τη συζήτηση. Ναι. Όχι, τους δύο φάκελους αυτών του υπάρχουν είναι στην ΠΑΤΜΟ. Ορίζουμε υπευθύνους ασφαλείας. Όσον αφορά την αξιολόγηση. Όσον αφορά την αξιολόγηση. Όχι, δεν είναι.
δεν εκκρεμούν την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα πάει ο φάκελος αυτός με τα στοιχεία των δύο λιμανιών στη Δεδαπλέ. Δεδαπλέ είναι η περισσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Και θα αξιολογηθεί μαζί με τα ονόματα των κυρίων που θα. Άρα λοιπόν, ορίζονται υπεύθυνοι. Ορίζονται υπεύθυνοι. Τι είπα, έστω. Μαστροπέτρος Γεώργιος. Του Ιωάννη. Και Γιώργος Πανάγος. Του Νικήτα. Για την Πάτμο. Θα ορίσει τακτικό και να πληρωθεί. Όχι, πίσω. Ναι, του Νικήτα είναι Άιαλε. Ο Μαστροπέτρος τι είναι. Ιαλέ. Και για το Λέρο. Και για το Λακί. Και για το λιμένα του Λαγίου Λέρο. Όχι, αυτή είναι η υπεύθυνη ασφαλής. Αυτή θα είναι η ενδιάμεση του λιμενικού ταμείου με το λιμεναρχείο και τις υπηρεσίες. Δεν έχει να γίνει όλη η διαδικασία. Θα είναι ο υπεύθυνος ασφαλής επάνω στο κάτω. Γιατί λέω, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, πιέψιλον μηχανικών, πρωτικών μηχανικών, όχι σημαντά, μηχανολόγος και πετρολόγος. Η Αλέ. Και αναπληρωτήσω ο Πανάγος. Άγια λέμε. Και εμάς δύο μας ενδιαφέρουν. Έχουμε εμείς, έχουμε τρεις για να έχουμε και πώς το λέμε. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο εκτός υπηρεσίας. Μπορώ να πω κάτι, αν μπορώ να μην θέλω να έρθω. Βεβαίως. Από τα προβλήματα που άκουσα του Δήματο και έλεγε, νομίζω το τελευταίο που είπε για τα μισθώματα του κτίριου, μπορεί να το συζητήσουμε στα νέα. Όχι, υπάρχει και θέμα. Υπάρχει παρακάτω. Υπάρχει, θα το δούμε. Για τα μισθώματα, για τα... Για αυτά, για τη διαφορά που έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε, θα το συζητήσουμε όμως, θα το συζητήσουμε στο τέλος, δεν πρέπει να αφήσουμε τώρα, αν αρχίσουμε και ζητάμε. Λοιπόν, απλά να ορίσουμε τα θέματα εκτός ημερήσεως. Εκτός ημερήσεως. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι εκτός ημερήσεως. Άρα, έχουμε συζήτηση δύο θεμάτων. Δύο θεμάτων. Ένα, 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 με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, είχε γίνει μεταξύ του Δήμου και του Διοικητικού Συμβουλίου μια προγραμματική σύμβαση και είχαμε πάρει το κτίριο, τα μισθώματα τα εισέβαλε ο Δήμος και είχαμε αναλάβει και την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου που ήδη είχε βέβαια υποστεί φυσική φθορά. Και το φωτισμό. Το φωτισμό το πληρώνει ο εκπαιδευτής. Αλλά το επισκευάσαμε το κτίριο, φτιάξαμε την πέργολα απ' έξω κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όταν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η χερσαία ζώνη εδώ του Ιωαννιού, μου ήρθε το ΦΕΚ εμένα το Μάη. Μάη-Ιούλιο, δεν θυμάμαι. Και είχα εισπράξει 4 ενίκια. Βεβαίως αναγνωρίζω ότι τα εισέπραξα λάθος, αλλά ένα γνίαμα γιατί δεν ήξερα ότι είχε δημοσιευθεί από το Φεβρουάριο το ΦΕΚ. Τα εισέπραξα λοιπόν, τα κατέθεσα στο Ταμείο του Δήμου και το Ταμείο του Δήμου είναι το παρακαταθήκον. Και εκ των υστέρων έγινε μια διαδικασία και τα ζητούσε το λιμενικό να τα επιστρέψω σαν να εισπραχθέντα αναρμοδίως. Εγώ, εντάξει, επειδή καταρχήν είναι μια διαδικασία, εμείς εδώ υποφέρουμε από προσωπικό και ταμιακή υπηρεσία κλπ. Πρέπει να τρέχω από εδώ και από εκεί ανεξάρτητα από τις διαδικασίες. Εντάξει, το θεώρησα και λίγο, να το πω, τραβηγμένο με την έννοια την εξής, ότι έδωσα 6.000 σαν δήμος από τα ενίκια, το οποίο δεν εισέπραξα τόσα χρήματα, και έφτιαξα την πέργολα που αν θυμούνται πιο παλιοί, αδυνατούσε το λιμενικό ταμείο. Δεν ξέρω, είχαμε τότε το Βλήτη τον Νίκο, ο οποίος, εντάξει, και είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει, έπρεπε να φτιάξει ο ιδιοκτήτης και παρέμεινε το κτίριο για 2 χρόνια χωρίς πέργολα, με συνέπεια τα επακόλουθα, ούτε το καλοκαίρι καθίζαν έξω, ούτε το χειμώνα κλπ. Τώρα, τι λέω, με τη διαδικασία που γίνεται, και πήρε και η ταμεία προχθές και έλεγε... Ο Γιουργάκη. Τα δικά της, εντάξει. Λοιπόν... Ότι δεν υπάρχει καλό είναι να θα λες ότι έλεγε, επειδή είναι και ο Δήμαρχος ο δικός μας εδώ,
Είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού. Μίλησε, μίλησε με τον γιο μου, εντάξει, και είπε: εντάξει, δεν καταλαβαίνει ο Δήμαρχος, για μένα ο πατέρας του. Να τα λες ανοιχτά για να πούνε και δεν θέλω εγώ, όχι ότι δεν θέλω να χάνω τη σχέση. Ούτε έχω ποτέ μιλήσει ούτε με υπαλλήλους, για υπαλλήλους, ούτε έτσι. Και υποτιμητικά και προσβλητικά. Εντάξει, δεν θέλω να διαιωνίζεται αυτή η διαπράγματα. Να το λύσουμε γιατί έχω κάνει συντομία. Και τα ανέφερα έτσι τα θέματα για να τα συζητήσουμε σε άλλη διάσταση, επειδή είναι αυτή έχουμε περιορισμένο χρόνο. Εντάξει, ο Παντελής, ευχαριστώ πολύ που έχω κάνει την συζήτηση αυτή να το συζητήσουμε και το δέχεστε. Να δεν θέλω δηλαδή να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα μεταξύ μας και είμαι άνθρωπος που πρέπει να. Μην έχω ούτε εκκρεμότητες ούτε ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όχι, θα ξεκινήσω. Συγγνώμη, απλώς θα σας ενημερώσω. Αν θυμάμαι καλά, τότε δεν είμαι ο γραμματέας του. Αλλά θυμάμαι ότι έχει ληφθεί μια σχετική απόφαση για αυτό το πράγμα. Για να γίνει η βεβαίωση του ποσού δεν έχει γίνει μια απόφαση. Όχι, όχι, έχει γίνει μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Άρα δεν ξέρω τώρα βέβαια ποια είναι η πρόθεσή σας και τι θα. Όχι, όχι, να το συγκίνασε εμένα. Εγώ θα προσθέσω στο τέλος. Εγώ λέω κοίταξε να πιθανόν. Πιθανόν. Όχι, θέλω να σας ενημερώσω ότι αν θέλετε να προβείτε σε ενέργειες, θα πρέπει να γίνει άρση τη προηγούμενη απόφαση. Όχι, μπορεί όμω να κάνουμε και πρόταση άλλη η οποία να βρει την κατάσταση. Ωραία, απλώ σα λέω εγώ από ό,τι θυμάμαι κατά 90% έχει γίνει. Δεν πρέπει να κάνουμε άλλε παλιέ απόφασει. Θα κάνουμε άλλη πρόταση. Λοιπόν, εγώ λοιπόν για να βάλουμε το θέμα έτσι ακριβώς όπως είναι, εγώ θα συμφωνήσω στην αρχή όπως ακριβώς και έγινε ο Βαγγέλης, με την εξής έννοια. Το θέμα της χερσαίας ζώνης είναι μια υπόθεση που τραβάει περίπου 1,5 χρόνο. Όταν βγήκε το ΦΕΚ που όριζε ποια είναι η χερσαία ζώνη, θα το θυμάται κιόλα, είχαμε στείλει και μια επιστολή να συζητήσουμε τι ακριβώς θα γίνει, πού ακριβώς θα είμαστε, ποιοι θα έρθουν, τι θα έρθουν. Γιατί όντως είναι γεγονός ότι όλα τα μαξιόπια λιμάνια δεν υπάρχει χερσαία ζώνη, τα καταστήματα ή οι επιχειρήσεις όλες που δραστηριοποιούνται, τις έχει ο Δήμος. Παράδειγμα, το δικό μας το λιμάνι, τη Σπάτα. Το λιμάνι, τη λέω, το λιμάνι των Λειψών, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το πρώτο λιμάνι που βγήκε χερσαία ζώνη, δυστυχώς ήταν το δικό σας. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς με την έννοια ότι δημιουργήθηκε. Δυστυχώς με την έννοια της παρεξήγησης. Λοιπόν, πιθανόν σε αυτήν όλη τη διαδικασία να έχουν γίνει κάποια. Όμως είναι γεγονός ότι εγώ τουλάχιστον και θα σας το βεβαιώσω, είναι ακριβώς δίπλα μου, μπορώ να το βεβαιώσω. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό με το Δήμα. Ποτέ δεν έχω μιλήσει με το Δήμα. Οι συζητήσεις αυτές που έγιναν αφορούσαν, δηλαδή ήταν τελείως τυπικές τις υπηρεσιακές συζητήσεις με την έννοια ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω. Έγινε μια διαδικασία με το πώς θα παραδοθεί το έγγραφο, το οποίο θεώρησε ο Δήμαρχος υποτιμητικό. Θα μπορούσε βέβαια να το πάρει χωρίς να υπάρξει η επίδοση με την έννοια κατοδοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να Και ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί είναι γνωστό και το ξέρουμε όλοι. Έτσι, το θέμα είναι να βρούμε μια λύση. Και εγώ έχω να προτείνω Επιτόπουλης. Συγγνώμη. Υπηρεσιακά, γιατί εγώ είμαι υπάλληλος και πρέπει να μιλήσω σαν υπάλληλος, δεν έχει γίνει λάθος. Υπήρξε μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η υπηρεσία έπρεπε να κάνει τις ανάλογες ενέργειες βάσει της απόφασης. Υπηρεσιακά δεν υπάρχει λάθος. Είναι η διαδικασία που όλοι το λάθος, Ελένη μου, είναι ότι εάν έρθει το έγγραφο τώρα κατευθείαν στο Δήμο, το νομικό πρόσωπο του λιμενικού, έχετε λοιπόν ένα ο λιμενοφύλακας κάτω στο λιμάνι μόλις το πήρε. Με φώναξε λίγο μέσα στον κόσμο και μου λέει: υπόγραψε δήμαρχε, έχεις ένα. Δεν ξέρω πώς μου το πήρε. Ένα το κράτησε. Το κράτησε. Την άλλη φορά έρχεται ο χωροφύλακας του φύλακας στο Δήμο. Είχα τρει τέσσερι κόμματα. Υπόγραψε. Δηλαδή που μπορούσα να το πω, δεν τα παίρνω. Ναι. Πήγαινε να μου το δικοποιήσει. Σε εννοείται λίγο τον τρόπο. Εντάξει, εντάξει. Όπως εγώ είμαι. Θέλει αποδεικτικό επίδοση, ότι χρειάζεται επίδοση. Και λέει σε περίπτωση που αρνηθείτε να πάρετε την επίδοση εσείς, θα πρέπει να την πάρετε. Δηλαδή το λέει ο νόμος. Αλλά υπάρχει
το Παπασάρι. Είναι αυτή η διαδικασία όσο αφορά τη σαν υποδεσπότη, α πούμε, εγώ δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι. Ήρθαμε εδώ. Εμείς ήρθαμε εδώ και ένα από τους λόγους που θα μας συνεδριάσουμε, αλλά να ακούσουμε και ατοπικά σας προβλήματα που άπλονται με το ελληνικό ταμείο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Δεν μπορούμε να τη βρούμε τώρα τη λύση. Θα τη βρούμε ψάχνοντας υπηρεσιακά και τη δώσουμε. Γιατί καταλαβαίνω πραγματικά. Εντάξει, έγινε όλη η διαδικασία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία συναλλαγή 1.300 ευρώ, το οποίο θεωρώ γελίο αυτή τη στιγμή, και πρέπει να βρούμε άμεση λύση, γιατί είναι και προσβλητικό και προς το Δήμο. Και εννοείται δηλαδή να γίνονται με αυτόν τον τρόπο καταλογισμοί και το κοινά. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ, δεν ξέρω τώρα αν ο πρόεδρος και τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου έχουν ψάξει από αυτόν τον τρόπο. Αν τον έχουν, θα προτείνουν τώρα. Δεν τον έχουν, θα ψάξουμε στην επόμενη συνεδρίαση όπου και να γίνει, να δει το δεύτερο. Εγώ λοιπόν, Γιώργο, για να. Εγώ θα κάνω μια πρόταση, βέβαια μπορεί να τοποθετηθεί οπωσδήποτε. Εγώ λοιπόν έχω δύο. Έχουμε αυτό το θέμα την. Πώς το λένε, των 1.600 ευρώ, το οποίο αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εδώ που είναι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, αλλά να το συζητήσουμε και να βρούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος που το ξέρετε έτσι. Λοιπόν, υπάρχει επίσης και ένα θέμα. Το 19 που είναι έτοιμα λήψη απόφαση για την ύπαρξη εσόδων υπαίθριων από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στα οποία κανονικά εγώ και σε αυτό το θέμα, και στο θέμα που έβαλε ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος εκτός σημερινής διαδράσης, εγώ θέλω να τα συζητήσουμε και να είναι παρούσα η κυρία η οποία είναι υπεύθυνη για το Ταμείο του Λιμενικού Ταμείου, να μας κάνει την εισήγησή της, να μας πει τι ακριβώς έγινε. Εγώ θεωρώ ότι στην πρώτη επόμενη συνεδρίαση μπορεί να είναι αυτά και τα δύο θέματα. Ναι. Δεν είναι το θέμα το τι έγινε. Το τι έγινε το ξέρουμε όλοι. Ήταν ένας κακός χειρισμός, τυπικός μεν, νομικά σωστός, όμως ήταν, αν θέλεις τη λέξη, απρεπής. Δεν ήταν σωστός απέναντι σε ένα δήμαρχο. Είναι λάθος να κρυβόμαστε πίσω από την τυπικότητα και την εθνοφοβία και να προσβάλλουμε με τον τρόπο που είμαστε ένα δήμαρχο. Γιατί στην ουσία δεν ήταν αν έχουμε δίκιο, αν είχε δίκιο η υπηρεσία. Όχι, φυσικά και είχε δίκιο, το αναγνωρίζει πρώτο ο Δήμαρχο. Ο τρόπο όμω που κοινοποιήθηκε το έγγραφο ήταν άκρο και ο προσβλητικό. Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα, παιδί, αυτά τα λεφτά έτσι κι αλλιώ θα ακολουθήσουν μια πορεία. Μπορούμε εμεί, ωραία και καλά, εσύ να μιλήσει με τον Δήμαρχο, να σου δει κάτι επιπλέον που θέλει για το νησί. Ναι, εμεί θα φροντίσουμε στην πρώτη τροποποίηση του εθνικού μα προγράμματο να βάλουμε τα φράγκα και εκτό από τα τυποποιημένα, τα προγραμματισμένα που έχουμε, να κάνουμε στο νησί ακόμα κάτι. Και αυτά τα λεφτά που θεωρητικά θα γυρίσουν σε εμάς, να τα δώσουμε και διπλά για το καθονίσιο. Δηλαδή, δεν είναι στο πλαίσιο της καλής πίστης και της καλής συνεργασίας, δεν πρέπει να κολλάμε σε λεπτομέρειες. Ωραία, έγινε ένας κακοσχεδιασμός, το είπαμε, το καταθέσαμε, το ξέρουμε όλοι. Σήμερα, για να δείξουμε την καλή μας θέληση και εδώ που είμαστε, θα πρέπει να πούμε να μιλήσει με τον Δήμαρχο, δεν έτσι ότι και καλά με συνεδρίαση, να σου δείξει κάτι έξω από το τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν και κάνα δύο μικρά πραγματάκια που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, που είναι σε αρμοδιότητές μας. Στην πρώτη τροποποίηση του εθνικού προγράμματος, να βάλουμε και φραγκάκια, να κάνουμε κάτι για το νησί. Και έτσι, δηλαδή, να δείξουμε, είναι θέμα πλέον να δείξουμε την καλή μας θέληση και την φιλική μας διάθεση. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό όμως, οτιδήποτε διαδικασίες γίνονται. Γιατί, κοιτάξτε, εγώ δεν διατηρώ την αυτή του αλάθαστο έτσι, ή ότι τα ξέρω όλα. Και το λέω για ποιο. Συνήθως πίσω από αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια. Ας πούμε γνωμοδότηση, να το πούμε, μια θέση της υπηρεσίας η οποία να περιγράφει αυτά. Σαν και μου μαπείρε την πορεία του, έτσι και αλλιώς θα αναγκαστεί ο Δήμαρχος να μας δώσει τα 1.600 ευρώ. Πέρα από το λήξαμε. Γιατί έτσι λέει ο νόμος. Λοιπόν, εγώ λέω κάτι παράλληλο. Για το δεύτερο, για να δείξουμε τη φιλική μας διάθεση που είμαστε. Άλλωστε και η σημερινή σύσκεψη εδώ, αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς κάτι για το νησί, να τα γυρίσουμε αυτά τα λεφτά και με το παραπάνω να κάνουμε κάτι για το νησί. Ακούστε εδώ, για να εκταμιεύσω εγώ τώρα αυτά. Θέλει η απόφαση Συμβουλίου, Επίτροπο και. Τα γνωστά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία που εντάξει. Ερωτώ, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Με το νομικό σύμβολο που είπε ο Πρόεδρος ότι μπορεί να επιβάλλει μια εβδομάδευση. Γιατί να μια απόφαση το Συμβούλιο, διαγραφή. Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι βέβαια. Είναι βεβαιωμένα και επειδή είχα μια συνομιλία με την Ταμεία
του Λιμενικού Ταμείου, πες στον πρόεδρο, στον δήμαρχο, ότι σκέπτεται να μπλοκάρει το Δήμο Καθονησίου στην εφορία. Μα αυτό λέω, γιατί θα φτάσουμε εκεί πέρα. Όχι, να το γνωρίζετε αυτό δηλαδή. Εμάς, να εδώ να το πούμε τώρα. Όχι, εμεί έχουμε άλλε προθέσει με το Δήμο Καθονησίου. Εφορία δεν έχει. Αλλά αν υπάρχει να κάνει αυτή την κίνηση, μετά οι σχέσει μα πάλι θα γίνουν. Το θέμα κάτι άλλο παρά φιλικέ αναγκαστικέ. Η Πόπη μου είπε ότι εγώ θα κάνω αυτό που προβλέπετε. Εγώ θα μπλοκάρω, μου λέει, το Δήμο Καθονησίου στην εφορία. Στο πε σε εσένα. Σε μένα λέει. Το θέμα το γνωρίζουμε όλοι. Θέλουμε μέχρι να βοηθήσουμε, υπάρχει θέμα νομιμότητας. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Προτού κάνεις οτιδήποτε κίνηση, να ψάξεις τώρα με τις νομικές, να ψάξεις παρακάτω στην περιφέρεια, να δεις και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και εσείς, να δείτε υπάρχει τρόπος που μπορεί να βρεθεί άλλος. Διαφορετικά θα πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες. Δεν ήταν 1600 ευρώ. Εδώ να πάρουμε και 2.000 και 3.000. Εγώ νομίζω, Δήμαρχε. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τα εκταμιεύσει τα 1.600, επειδή ούτε ο πρόεδρος ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να πει στην υπάλληλο ξέρει τι κάνει στη δουλειά σου. Θέλει να έχει καλή ψανότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα τα εκταμιεύσει και μετά δεν θα έχει το μικρόπολιο να κάνουμε ένα έργο στα καθόλου. Αντώνη, εγώ θα ζητήσω από την νομική σύμβουλο να βρει μια. Να τη εξηγήσουμε όπω είναι. Να μα εξηγήσει. Τώρα από εκεί και μετά για αυτό που λέτε για το τι πρέπει να γίνει. Για το τι πράγματα θα κάνουμε στο νησί. Άλλο αυτά που έχουμε να κάνουμε. Να γυρίσουμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Να γυρίσουμε αυτά τα λεφτά και να πούμε πίσω στο καθένα. Έγινε μια παρεξηγία στο δίκτυο. Και θα έχει συνέπειε. Κάνω έργα 2 εκατομμύρια στο ΕΣΠΑ. Και πάω κάθε καιρό τι επιταγέ από την Τράπεζα Ελλάδα. Πότε τι πάω. Σκέφτεσαι ότι θα γίνει έτσι και το καταλαβαίνω. Εγώ πληρώνω κάθε επιχείρηση. Μην ξεκινήσει τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμο έχει δώσει εντολή να μην τα στείλει. Λοιπόν, είπα προσωρινά, ακούστε. Ναι, ακούστε. Όταν με ενημέρωσε και ο Παντελής και ο Αντώνης, μίλησα με τον Μαρκέ και είπα ότι δεν μπορεί να γίνει από ένα Δήμο. Θα εξαντήσουμε κάτι. Αλλά άμεσα, άμεσα. Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, θέλω άμεσα και αύριο. Γιατί η χώρα μας είναι. Θέλω άμεσα να ψάξετε και εγώ με τη δική μου, με τη δικηγόρο του Δήμου. Αλλά και εσείς με άλλους δικηγόρους που υπάρχουν στις υπηρεσίες της περιφέρειας, να το πούμε το θέμα, ότι να το πείτε, ότι υπάρχει αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, να δούμε υπάρχει λύση και αν υπάρχει οποιαδήποτε λύση, να γίνει μια γνωμοδότηση, ώστε και υπάλληλος του Ελληνικού Ταμείου και Ταμείας να καλυφθεί, αλλά και εμείς να βρούμε μια λύση. Αν δεν υπάρχει λύση, πρέπει κάτι να κάνουμε, να ακολουθήσουμε το άλλο σε εσένα. Εγώ δεν βλέπω το κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να έρθει μια πρόταση, δηλαδή ότι για να γίνει αυτό το πράγμα, να ακολουθεί αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι. Τώρα τσάπα, είμαστε ανέτοιμοι. Δεν έχουμε πρόταση έτοιμη, ούτε απόφαση μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε. Κάτι άλλο από... να πω εγώ. Ναι. Το θέμα ξέρετε για αυτό τώρα. Μήπως γίνει κάτι με απόφαση του Βιλιτά, του Συμβουλίου, να παραχωρήσουμε το κτίριο στο Δήμο. Α, ναι. Με κάποιον άλλο. Εντάξει, τα λεφτά να τα πληρώσουμε. Εγώ συμφωνώ να τα πληρώσουμε. Αλλά από εδώ και στο εξής, αν μπορούμε να βρούμε τρόπο να παραχωρήσουμε το ακίνητο αυτό το κτίριο στο Δήμο Αγαθονησίου, να, να έχει και τη φροντίδα όμως του λιμανιού. Αυτό τώρα ανοίγεις πρόεδρε, ανοίγεις ένα άλλο θέμα προγραμματικής σύμβασης και άλλα. Στάσου, εκεί θα λυθεί το θέμα. Στάσου, στάσου, στάσου. Εμείς, συγγνώμη, εσύ μιλάς τώρα για κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μιλάω, εμείς μιλάμε, ακούστε. Το θέμα, ο Δήμαρχος κατάλαβε, δεν είναι τα 1.600 ευρώ τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε. Είναι η διαδικασία. Και αυτό που λες τώρα να γίνει. Πάλι πρέπει, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να επιστραφούν τα χρήματα. Άρα λοιπόν, το θέμα το οποίο συζητάς, να η διαχείριση του κτηρίου να δοθεί στον Δήμο, είναι ένα θέμα το οποίο το θέτεις εκτός σημερινής συνέντευξης. Παρακαλώ, να το δούμε σε μια άλλη συνεδρίαση. Και αν είναι έτοιμα και απέτηση του Δήμαρχου, εγώ το θέμα δεν το έθεσα για τα λεφτά. Μα άλλο είναι. Εγώ το έθεσα για αυτό το πράγμα. Ναι, σε γενικότερα, παραχώρηση του κτηρίου στο Δήμο Αγαθονησίου. Να ακούσουμε. Εγώ έθεσα αναλυτικά
το επίγον θέμα αυτό. Αργότερα θα το ζητήσω κρατά. Γιατί και σας συζητώ ότι δεν έχει έσοδο. 3 χρόνια τα ενίκια κάτω στην Πέμπτη. Ωραία. Λοιπόν, που δεν μπορούσα να κάνω το λιμενικό. Δεν γίνεται καλύτερη διαχείριση. Το είπα και στη τηλεόραση. Επιτόπου όταν είναι, γίνεται και διαχείριση. Είδατε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μετακινήσεις και αυτά. Όταν είμαι επιτόπου, ας πούμε, 3 χρόνια τα ενίκια. Λοιπόν, κάνει το έτοιμα όταν είσαι έτοιμο και νομίζει γραπτό και περνάει και το φέρνουμε σε δημοσιογραφικό σχολείο που προετοιμαστούν. Λοιπόν, το τελειώνουμε εδώ. Αν έχετε εξαλείο, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω όμω εδώ τι θα έπρεπε. Ποιο? Τι θα τα θέμα, τι θα πούμε για αυτό το θέμα για τη βεβαίωση. Για τη βεβαίωση τι? Να διερευνήσει η υπηρεσία. Άμα έχει βεβαιωθεί, τώρα επιβαρύνεται ο Δήμος Ακατονησίου και με τις προσαυξήσεις. Κοιτάξτε, εγώ λέω θα το τραβήξω. Δεν το πληρώνω. Εγώ Βαγγέλη δεν το λέω. Δεν το δίνω με την έννοια σε εσείς. Είπα ότι υπάλληλος. Το πολύ πολύ, αν δω ότι θα πληρώσω από τσέπη μου. Δεν είναι, πρέπει να κάθεται μια εβδομάδα να γράφω εγώ. Δεν έχω ταμεία, δεν έχω διαχείριση. Πρέπει να πάω στη Λέρο, πρέπει να πάω στον Επίτροπο στη Ρόδο. Λοιπόν, είναι ένα. Δηλαδή, για σένα. Η γραφειοκρατία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι μόνο του άνθρωπου. Κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι 1.600 ευρώ. Πώ θα. Δεν είναι κάτω από 5.000. Είναι μερικά πάντω στον Επίτροπο. Διότι είναι αφιλεγμένο κατά πώ θα τα δει. Δεν τα έχω καταρχήν στον προπολογισμό. Δεν τροποποιήσω προπολογισμό. Αυτό είναι μια διαδικασία. Αυτή λέω ότι η γραφειοκρατία δεν τα αναλύω. Πώ είναι αυτά, πώ έχουν χαρακτηριστεί. Σε ποιο κώδικα θα τα βάλω, πού θα τα σπάσω για να βρω προϋπολογισμό, να κάνω αναμόρφωση, η αναμόρφωση θέλει έκκληση από την αποκεντρωμένη και πώς θα... Είναι. Έχουμε σε μια δύσκολη θέση και μου και το συμβούλιο. Είναι δύσκολη θέση, όντως. Δεν ξέρω, αν βρεθεί ένας τρόπος να... Όχι, αν θέλεις να γράψει, γράψει την πρότασή μου. Να εξεταστεί η περίπτωση τη διαγραφή, δεν ξέρω κατά πόσο να σου πει. Ωραία. Μία και μέσα, να σκεφτείτε. Όχι, για να ξέρουμε πού να λέω, μην φύγουμε για να το πάρουμε να πάρει.
3-4 μήνες. Απόφαση που θα τροποποιήσει. Από την αποκεντρωμένη. Αν δεν γίνεται όμως. Να κάνουμε μια. Να συνεχίσουμε τώρα. Ποιοι έχουμε πει τώρα. Λοιπόν, τροποποίηση της Παρίδ με 27 του 2012 απόφαση με θέμα. Τροποποίηση της παρήθμου 2 του 2011 βάζει 30 σήμα με συγκρότηση σώμα. Αυτή αφορά την αλλαγή του Αντώνη του Γαβιέρη με το Παντελή. Με το Παντελή. Συμφωνούμε για την τροποποίηση. Οι άλλοι δεν την κάνανε σαν μια αλλαγή. Όχι. Δεν υπάρχει. Κρεμεί η υπόθεση του Κοντραφούρη μόνο, ο οποίος ενώ ήταν αρχηγός της μείζωνος μειοψηφίας, δεν αλλάχθηκε. Λοιπόν, το τέταρτο. Το τέταρτο θέμα είναι το πρακτικό αξιολόγηση και την ανάδειξη αναδρόμου για την κορυφή υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτή η οποία ήταν ένας άγωνος διαγωνισμός, επειδή νομίζω ότι έχετε τα θέματα όλοι, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε γιατί, και για τις ελλείψεις που πήραν. Έτσι. Το έχω αφήσει και για παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Στο πρακτικό, όχι. Το πρακτικό αξιολόγηση. Σε αυτή τη διαδικασία για τον διαγωνισμό τώρα πηγαίνει αυτό. Μισό λεπτό. Είναι το αμέσως μετά. Το αμέσως μετά. Γιώργο. Γράψε την τελευταία σελίδα. Είναι το πρακτικό το παλιό. Ναι. Διαθέτει άποδος ο διαγωνισμός. Κοίτα που είναι κάτω και δεν θα σημεία, νομίζω ότι δεν πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν είναι ισκιασμένα και στα δικά σας λοιπά. Στη σελίδα, παραδείγματος, ναι. Στη σελίδα 10, που ήταν ένας, στη σελίδα 10 πάμε από την ψηλά, περίπου στην αρχή, για τις υπόδερες λιμενικές εγκαταστάσεις, τουλάχιστον ένας εκ των προτινωμένων, η ΑΛΕ και η ΑΛΕ, πρέπει να είναι κάτοχος, κάτοχος την ίσως πάθμο, όπου κείται κάθε μια από αυτές, δηλαδή, βάθμος, λέρος και ελλειψή. Γεγονός που συνεπέγεται ότι πρέπει να προταθούν τουλάχιστον 3 άτομα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλες τις υπόχρεες εγκαταστάσεις. Αρχικάζεται σαν αυτοί να είναι όλοι. Και η ΑΛΕ και η ΑΛΕ. Λοιπόν, αυτό τώρα το κάναμε τουλάχιστον 3, δηλαδή ένας σε κάθε. Ένα στη λέρο, ένα στο. Η ΑΛΕ τέλος πάντων, ή ένα μελλοντές, να είναι το πνεύμα. Επίσης, λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω από τη μέση, λέμε επίσης το πάγιο πρέπει να φέρετε το προσωπικό. Που αποδεικνύει την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από όλους τους προτινόμενους, η ΑΛΕ και η ΑΛΕ. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή β2, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του Πρωτοϊκού Διαθέματος 46/2007. Δίπλα, εδώ έχει ένα σωρό. Αυτό είναι lower όμως που βάλαμε τώρα, γιατί στην αρχή. Στην αρχή ζητούσαν προφήσεση. Advanced. Και εμείς βάλαμε προφήσεις που είναι μεταξύ lower και κάνω λάθος. Το advanced. Το advanced που είναι πάρα πολύ lower. Ναι, ναι. Μπράβο, λοιπόν, αυτό ήταν. Να ρωτήσω κάτι.
Μισό λεπτό να τελειώσω και θα μου ρωτήσω τι θες. Λοιπόν, επίσης στην σελίδα 15 λέει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί εξοδότηση χειρισμού διαβασμένου υλικού, αυτό το έργο που λέμε παιδιά, για όλους τους ΙΑΛΕ. Αμέσως όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν χρειάζεται, δεν είναι προαπαιτούμενο το πιστοποιητικό αυτό. Έτσι, γιατί καμιά φορά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν. Και δεν μπορεί να πάρει την ικανότητα. Κοίταξε, όταν του το λες μέσα στο διαγωνισμό, αυτούς που θα φέρει θα πρέπει να μπορούν να πάρουν. Είναι, αυτό είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία που θέλω. Να το έχουν προβλέψει. Ναι. Θέμα είναι στο γενικό κανονισμό που κάποια στιγμή συζητούσαμε. Ναι. Στους διαγωνισμούς που γίνεται αλλού. Ναι. Αυτοί οι όροι υπάρχουν έτσι μέσα. Ναι, τώρα πια υπάρχουν έτσι. Δεν, κοίταξε, εγώ να τους καταλάβω. Δηλαδή, δεν υπήρχε το λόγερ, αυτό που λέμε. Το λόγερ, ας πούμε, είναι και για τους ΙΑΛΕ και για τους ΑΙΑΛΕ. Το πιστοποιητικό αυτό, το, πώς το είπαμε, ΒΑΡ. ΒΑΡ. ΙΑΛΕ και ΑΙΑΛΕ. Κοίταξε να δείτε. Απαντήστε και για ΙΑΛΕ και για ΑΙΑΛΕ. Ναι, θα σας μια συζήτηση που κάναμε με τον διευθυντή της ΔΕΔΑΠΛΕ, ο οποίος ο άνθρωπος προσπάθησε βέβαια λίγο αργά, όχι γιατί, γιατί έφυγε εκείνος, αλλά γιατί και εμείς καθυστερήσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ακούμε τα πρώτα, μας είπε ρε παιδιά, εμένα δώστε μου από ένα όνομα σε κάθε νησί για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Τα πράγματα σφίξανε. Λοιπόν, και γι' αυτό κάναμε συζήτηση εκεί και είπαμε και αυτό θα πάει λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή θα πάρουμε lower για να μπορέσουμε. Δηλαδή, να σας πω κάτι, 20-12 θα είχε τελειώσει η διαδικασία γιατί. Από αυτούς που είχαν δώσει προσφορές, αν διαβάσετε το πρακτικό αυτό της αξιολόγησης, κάποιοι είχαν. Πώς το λένε, εγώ έχω ένσταση σε αυτό. Πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αυτοί που συμμετέχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς είναι συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν πάρει όλα τα λιμάνια της Ελλάδας. Ναι. Εάν εμείς τους βάλουμε μέσα δύο όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη λογική που αναλαμβάνουν τα λιμάνια, θα έχουμε θέμα. Το να ζητάμε ο ένας από τους δύο, ο ΙΑΛΕ, να είναι ντόπιος. Ο ένας, το πίσω, ναι. Περίμενε, να είναι ντόπιος. Και συγχρόνως, να έχει αυτό το πιστοποιητικό. Λοιπόν. Και συγχρόνως το lower, σας πληροφορώ, ότι ούτε στην Πάτμο, ούτε στη Λέρο θα βρεθεί ΙΑΛΕ. ΙΑΛΕ θα βρεθεί. Λοιπόν. Θα είναι ένας από αυτούς που έχουν αναλάβει πολλά λιμάνια μέρος της εταιρείας. Ο ντόπιος όμως, λοιπόν, με το πιστοποιητικό το συγκεκριμένο δεν θα βρεθεί πουθενά. Λοιπόν, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Πάτμο. Λοιπόν, συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά. Όχι, και συμπληρωματικά δεν θέλει συμπληρωματικά. Περίμενα λίγο, για μισό λεπτό. Να το απαντήσω ολοκληρωμένα. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Γιώργος, τον όρο που βάλετε στο αναπληρωματικό, υπήρχε και στην προηγούμενη προκήρυξη λοιπόν, ή τώρα είναι καινούργιο όρο. Υπήρχε και όλοι, γιατί γι' αυτό θέλω δημάρχη, υπήρχε και στην προηγούμενη προκήρυξη και όλοι αυτοί που συμμετέχουν ως ΙΑΛΕ και ΑΙΑΛΕ φέρνουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα μένουν στην ΠΑΤ. Οι εταιρείες είναι ένα βήμα μπροστά από μας. Το ξέρουμε αυτό το πρόβλημα. Το ξέρω αυτό. Εγώ, ας πούμε, αν είχαμε το φάκελο της ICTS Παραδείγματος Χάρη, γράφει ότι εγώ θα εγγραφώ στο δημοσιογραφείο στην ΠΑΤ. Θα μείνω στην ΠΑΤ. Βέβαια και υπεύθυνη δήλωση. Εμένα αυτό με διασφαλίζει. Όταν αυτός δεν βρεθεί στην ΠΑΤ, θα τον τσακώσουν τα παιδιά και θα το στείλουν εκεί που πρέπει. Οι όροι διασφαλίζονται. Διότι αυτό φέρνει υπεύθυνη δήλωση και λέει ότι εγώ θα μένω στην πάρτα. Εμείς με το πρόβλημα το είχαμε μόνο με τους λήψους. Που οι λήψοι δεν έχουν καμία κίνηση. Καμία κίνηση. Σαν και εμείς εξασφαλιζόμαστε στο ότι θα γίνει ο διαγωνισμός και θα βρεθεί ανάδοχος. Ναι. Το αν θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα δεν εξασφαλιζόμαστε καθόλου. Γιατί όντως ο ΑΙΑΛΕ δεν θα είναι ντόπιο, γιατί δεν πρόκειται για το πιστοποιητικό. Εγγυημένο το υπογράφο δεν το έχει κανένα ντόπιο, υπάρχει. Αυτό το ΕΚΒΑ, πώς το λέει. Αυτό το Μισό λεπτό, πρόσεξε, η εταιρεία υπογράφει τη σύμβαση και λέει μετά την υπογραφή τη σύμβαση. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, και πότε, σε 6 μήνες. Δεν θα έχει ΑΙΑΛΕ για 6 μήνες. Μισό λεπτό, θα έχει ΙΑΛΕ όμως. Θα έχει τον έναν από τους δύο. Είσαι καλυμμένο. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον έναν να έχουμε. Αυτή τη συζήτηση που σα είπα που έγινε με τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι 100% είμαστε. Δεν μπορεί να τα λήξει. Εγώ εκεί το οποίο θέλω να πω. Έτσι, άκουσα πολύ.
Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι. Να μην ξαναγίνει διαγωνισμός. Αυτό είναι το βασικό. Να μην τα παιδιά που ξέρουν. Παιδιά, έτσι όπως ακούγεται ο διαγωνισμός. Θεωρητικά λειτουργεί. Είναι δύσκολο τα παιδιά. Μπορείς να βάλεις κριτήρια πιο χαμηλά ακόμα, να μην είναι κανένας από την πάτη. Το λόγο είναι απαραίτητο. Προβλέπετε, γιατί... Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το πιστοποιητικό στον Αγιαλέ. Το πιστοποιητικό στον Αγιαλέ είναι κάτι το οποίο, ρε παιδιά, θέλει 6 μήνες και πολύ μεγάλο κόπο για να το κάνει. Δεν βγαίνει εύκολο. Μα δεν θα το... Δηλαδή, αν ο γενικός κανονισμός κάποια στιγμή το δείχνει και αλλού γεγονός, υπάρχει ένα πρότυπο, ρε παιδί, ένα πρότυπο, δεν είναι. Αυτό πιστεύω το τι είναι, αυτό νομίζω το κάναμε εμείς το κάναμε. Θέλω να πω, το πρότυπο το αρχικό είναι πολύ συγκεκριμένο. Προβλέπει στον Αϊαλέ και τον Λόουερ και την εντοπιότητα και το πιστοποιητικό. Αυτή είναι η ερώτηση, είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο Αϊαλέ είναι σίγουρο ότι τα έχει όλα. Ο Ιαλέ μπορεί να τα έχει όλα. Μπράβο. Ναι. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, ο Αϊαλέ, ναι, στο γενικό πλάνο που υπάρχει, ναι, το πρότυπο που υπάρχει, πρέπει να έχει και τις τρεις αυτές προδιαγραφές. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό είναι η ερώτηση. Πολύ συγκεκριμένη. Το διάβασες καθόλου αυτό? Το διάβασα. Και τι λέει αυτό? Εγώ... Γιώργο, αυτό μας το ζητήσανε και οι ενεργές συμβούλοι που ήταν στη συνεδρία. Το θυμάσαι και το βασίλειο. Και ποιος ήταν. Ζητήσανε αυτό να γίνει πιο απλό. Πιο απλό είναι ήδη. Το θέμα πιο απλό το κατεβάσαμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι πιο απλό. Εδώ κοιτάξτε, στην 11 σελίδα περιγράφει τι πτυχία μπορεί να έχει για τα αγγλικά. Είναι κανένα αυτά που βάλαμε, παιδιά, για όνομα του Θεού, α πούμε. Εγώ μιλάω τώρα, μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εγώ μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Συγγνώμη, Γιώργο, εγώ έχω μία πρόταση. Υπάρχει τώρα ένα σχέδιο, έτσι. Ας κοιτάξουμε και αυτό και αν δεν είναι απαραίτητο στον Αϊαλέ το αυτό το πιστοποιητικό, να το βγάλουν. Μπορεί να είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό και τα αγγλικά και να μην είναι εντοπιότητα. Το θέμα είναι ότι εμείς βάζουμε έναν όρο εντοπιότητα και αμέσως ή βρίσκεται ντόπιο που δεν υπάρχει ή κάποιο υπογράφει ένα χαρτί ότι θα ήρθε πάνω και πάλι δεν θα είναι. Και πάλι εγώ προτείνω να μην η ειδοποιότητα να μείνει. Η ειδοποιότητα περιορίζει πάρα πολύ. Γιατί ως γνωστόν, και το ξέρετε όσο το ξέρω και εγώ, λοιπόν, ότι υπάρχουν και στη λέω άνθρωπος με όλα αυτά τα πιστοποιητικά δεν υπάρχει. Βγάλετε την ειδοποιότητα. Μα έτσι κι αλλιώς, αν δεν υπάρχει, αν δεν προηγούνται αυτοί που έχουν την ειδοποιότητα, αν δεν υπάρχουν τόποι, υπάρχουν επόμενοι. Γιατί δεν είναι θέμα. Άρα μέσα στις αποδείξεις που είναι ένα θέμα. Δεν υποχρεούνται να μένουν αυτοί. Εμείς στο διαγωνισμό. Αυτά όποιο και δεν ακόμα γιατί είναι αγόρι. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Γιώργο, εγώ νομίζω ότι έγινε κατανοητό πιο πολύ από όλα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που το συζητάμε, το ψυχικό συστήμα είναι λίγο παραπάνω. Και γιατί το λέω. Λοιπόν, εμείς λέμε να είναι τουλάχιστον ένας από τον προτινωμένο, να είναι από την περιοχή. Δηλαδή, να είναι από την περιοχή ή να είναι υποχρεωμένο να είναι στο τέλο. Λοιπόν, για τι υπόκριε, τουλάχιστον ένα εκ των προτινωμένων, η Αλέ και η Αϊαλέ πρέπει να είναι κάτοικο τη νήσου όπου κείται κάθε μια από αυτέ. Πάρμου, Λέρο και Λιψών. Γεγονό που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να προταθούν τουλάχιστον 3 άτομα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκε σε όλε τι υπόκριε λιμενικέ εγκαταστάσει. Εγώ γι' αυτό σου είπα. Άρα, από ό,τι το καταλαβαίνω, ένας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη. Ένα να τον έχει απίκο. Όχι να είναι τόπιος, όχι να είναι πάθιος. Όχι, μισόντο, μισόντο. Ρε Γιώργο, γιατί σου είπα προηγουμένως ότι οι εταιρείες έχουν βάλει άτομα που κάνανε υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα είναι στην Πάτμο και θα μένουν μόνοι με την Πάτμο. Για να αποφύγουμε το εμπόδιο αυτό εδώ. Για να αποφύγουμε το... Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, ότι πιθανόν να βρουν και συνεργάτες. Να έχουν έναν αυτό που θα είναι μέσα στην αρχή και να έχουν και οι άλλοι κάποιον άλλον. Η κάθε εταιρεία έχει 4-5 άτομα γιατί έχουν όλες τις πιστοποιήσεις. Εγώ είμαι 500 πιστοποιήσεις παιδάκια. Και εν τω μεταξύ ακούς τώρα. Έχει τελειώσει αγροτικής οικονομίας. Δεν έχει σημασία. Αυτός είναι επιπτήρια. Δύο ζητάει. Λοιπόν, εγώ παιδιά λέω να ψηφίσω. Εμένα η πρόταση μου να ψηφίσει ως έχει. Αυτός είναι ο πολύ χαμηλός κανονισμός. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ένσταση και ένας ενδιασμός. Μήπως υπάρξει πάλι πρόβλημα.
Είδατε, γιατί έγινε το πρόβλημα. Έτυχα να είναι συμπτωματικά. Εγώ να είμαι. Μια βεβαίωση ότι θα πάρει το σκάρι και σπάρι. Όχι, δεν το τόσο. Δεν το τόσο. Όχι, δεν το τόσο. Ο άνθρωπος δεν κάνει χαρτί. Τι λες τώρα. Τι είναι ο Δήμαρχος. Δεν αναφέρεται το ποιότητα. Λέει να είναι κάτι. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι λοιπόν. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα λήξει. Έγινε διαγωνισμό, ήρθε να αναλύσει. Ξέρεις τι γίνεται, εφόσον όλοι αυτοί έχουν δώσει, έχουν φέρει μέσα σε σου λέει στον διαγωνισμό, αυτό που λέει ο Δήμαρχο. Έχουν δώσει καρδιά και λένε ότι εμείς θα είμαστε μόνιμοι. Εγώ νομίζω ότι εμάς, δηλαδή δεν. Όταν κάνει επέλεγε αντικρούς του νόμου 115. Δεν είναι θέμα. Εντοπιόταν να μην υπάρχει με αυτή την έγκριση. Δεν αναφέρεται. Το παίρνει Γιώργο, ψηφίσεις. Ναι, βέβαια. Γιώργο. Ναι, εγώ θα ψηφίσω. Τι είναι. Θα ψηφίσω παρόσο. Δεν μπορώ να δω. Ο λόγος. Εξηγήστε το. Όχι. Ο λόγος είναι ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να έχει γίνει σωστά πολλά χρόνια πριν ένα. Δεν έχει γίνει σωστά. Εγώ τα δωρά αυτά είναι μέτρα. Τα δωρά είναι μέτρα. Αυτά δεν είναι μέτρα. Και δεν μπορεί κανείς εμένα να μου διασφαλίσει ότι θα λειτουργήσει και αυτό. Μπορεί να το διασφαλίσει ένα κάποιο. Και θα γίνει δεν μπορεί να το δει. Θα γίνει. Δεν έχει δοθεί προθεσμία όμω. Δεν έχει μια προθεσμία. Δεν έχει προθεσμία μα. Εγώ κοίταξα εγώ τα σχέδια. Τα σχέδια του νησιού και του ενό και του άλλου και του Λιψών και τη Λέρο. Και τη Πάντη και τη Λέρο. Θα φύγουν Τετάρτη με τα οπλικά που είπα στην αρχή. Αυτό εδώ το πράγμα θα πηγαίνει παράλληλα. Ούτως ώστε όταν εγκριθεί αυτό και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να γίνει τροποποίηση των ορισμάτων μόνο. Εγώ τα ξεκαθαρίζω από την αρχή, εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Και χθες που μιλήσαμε στο γραφείο του Ισπανάκη, ήταν ένα πράγμα. Δεν είπα ένα πράγμα. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία που σας είπα στην αρχή, στο εκτός ημερήσιας το πρώτο. Θα πάμε λοιπόν να έχουμε δύο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Να κάνουμε τη δουλειά μας για το χρονικό διάστημα, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στην υπηρεσία σας, αλλά ούτε και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Και να πάμε τη διαδικασία αυτή εδώ, παράλληλα, ώστε 15 Απριλίου να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε τότε πια να κάνουμε τροποποίηση των ονομάτων. Να φύγουν δηλαδή ο Μαστροπέτρος Γιώργος και να είναι ο Σάκης Ελισσαίος ή κάποιο άλλο. Αυτή είμαστε περίπτωση που θέλει. Είχε ξαναγίνει αυτό ο ορισμός που έχει τώρα. Σαν η Αλέκια Αλέκια. Δεν έχει γίνει. Θα σου πω τι έχει γίνει, Μαγγέλη. Επειδή είναι μια διαδικασία η οποία έγινε το 2006, νομίζω. Λοιπόν, είχαν κάνει την εξής διαδικασία. Είχαν βάλει την Αναστασία την Κάπου να είναι η ΑΕΠ, ναι, η οποία έκανε ένσταση στην Επιτροπή του Άρθρου 132. Δικαιώθηκε και βγήκε. Πρόσεξε. Αυτή η διαδικασία, εγώ, Βαγγέλη, για να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό που σας είπα και ψηφίσαμε τόσο μέρες το πρώτο, έπιασα πρώτα τον κύριο, τον Λευτέρα, τους έπιασα όλους έναν έναν. Γιατί αν πρόσεξα, φαντάσου ο άλλος να μου λέει, εγώ δεν θέλω, δεν με ρώτησες. Δεν μπορείς να όρισεις κάποιον χωρίς να θέλει. Εγώ δεν θέλω, δηλαδή, εμένα θέλει, εμένα θέλει. Εγώ πρόσεξα, εγώ λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι και ξαφνικά βρεθούμε προέκλησον. Σε 2-3 ημέρες θα υπάρχει η ΑΕΠ κανονικά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μέσα σε 15-20 ημέρες. Για να σε καταλήξω, αν χρειαστεί. Θα το έχει πάρει μια να μετακινηθεί και κάποιο από εμά. Να μετακινηθεί και να πάει στο Πετρόπιο. Μίλησα και εγώ με τον κύριο Καλυτσιάννη. Εγώ μίλησα. Και είπε ότι επειδή δεν προλαβαίνει το προσωρινά όπω είπε. Για κανένα μήνα τώρα θα γίνει η προσωρινή αυτοκίνηση. Και μετά από την προσωρινή παράδειγμα προχωράει η κανονική διαδικασία του διαγωνισμού. Βγαίνουν τα παιδιά και είναι η εταιρεία που απαντάει. Δεν υπάρχει καλύτερη. Ένα χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εμεί δεν θέλουμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σε κανέναν από εμά δεν συμφέρει να τρέχει αυτή η κατάσταση έτσι. Ούτε σε εσά οι οποίοι θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση, ούτε σε εμεί που θα βρεθούμε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Δεν παίρνει τελεία. Είναι μονόδρομο. Πρέπει η πάση τη να λύσει. Μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα πρέπει να λύσει η ιστορία. Το τιμολόγιο τη Πέργολα που υπάρχει. Το τιμολόγιο τη Πέργολα. Υπάρχει το κλήρο στο οποίο θα πάρει το σκύλο. Θα κάνει μια. Και να πω ότι που πληρώσαμε για την Πέργολα κάτω είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Μπορεί ο κ. Δημάρχος να μας στείλει. Όταν θα στείλει, όταν θα κάνει το έγγραφό του. Ψάχνει να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ό,τι επειδή εσύ είχες την εμπειρία με τον διαγωνισμό, με τους διαγωνισμούς άγνωστους που γίνανε, οι εταιρείες που ήρθαν είχαν
Κοίταξε. Αυτές τις προδιαγραφές που έχουμε μέσα στο χαρτί, ξέρεις τι δεν είχαν, θα σου πω, ήταν δύο εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Όποιες ήταν. Οι ICTS. Είχαν αυτά τα... Μια εταιρεία δεν είχε επικυρώσει τα χαρτιά του κανένας. Δηλαδή έφερα τέσσερα χαρτιά τα οποία ήταν. Και ο άλλος δεν είχε πτυχίο. Ναι. Άρα υπάρχουν οι προδιαγραφές. Υπάρχουν, ναι. Κοίταξε, εγώ φαντάζομαι πως αυτή η διαδικασία θα τελειώσει. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Θεός να δώσει. Ένα ρηφόρα σας αφήσαμε εκεί και θα μας αφήσετε εσείς. Θα είμαστε οι τρεις μας. Το 6 λοιπόν είναι έγκριση και έγκριση τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Αυτό είναι ένα έργο που είχαμε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια και αφορά την τοποθέτηση πύλα, μια κατασκευή, ένα τσιμέντο απέναντι στην εμπορική προβλήτα και τοποθέτηση φαναριών. Αυτή η μελέτη τελείωσε... Τριών φωτιστικών, ο καημός του Βαλέρου. Ναι, που ήθελα να ξενώσουμε τα άλλα την άλλη. Λοιπόν, έχεις τη διακρίνηση. Κρίνεται. Λοιπόν, πρέπει να γίνει η έκθεση της μελέτης, η οποία θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό. Διαγωνισμό. Με ανοιχτό διαγωνισμό. Η έκθεση του διαγωνισμού, η έκθεση της μελέτης. Αυτό θυμόμαστε. Και η κατάρτιση των όρων στο συγκεκριμένο σχέδιο. Σας έχει δει. Τι δεις λέει. Εφέψα την πρόεδρος του Μερικού Ταπίου. Αλλά τι δεις. Είναι 40, δεν ανεβαίνει ακόμα. Με 40, δεν ανεβαίνει. Πάω 12 χρόνια. Συγχωρείτε όμως μόνο ότι εγκρίνεται αυτή τη στιγμή. Στο λιμάνι, με τα παιδιά τα έχουμε συζητήσει. Είναι περίπου 70 μέτρα, θα αφήνει ένα άνοιγμα μόνο να βγαίνουν οι ψαράδες από το δός και θα διασφαλίσει και την κατάσταση εκεί με τα απόλυτα που δημιουργούν τα... Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό πρέπει να το πουλάμε. Το 8. Καθορισμός χώρων που εξομοιώνεται με τη ζώνη λιμένα στην ίσο Λέρο. Αφορά δύο κομμάτια στη Λέρο. Ένα είναι ο Ξηρόκαμπος και ένα είναι το Παντέλι. Που επειδή σε αυτά δεν υπάρχει χερσαία ζώνη και θέλει πολλή διαδικασία για να γίνει, κάνουμε μια συγγνώση με την κλιματική υπηρεσία Δωδεκανήσου. Και είναι αυτή η χώρα που έχουμε δώσει βέβαια στο μηχανικό τον Καζαντζίδη που μας έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και τα έχουμε στείλει στην Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό πρέπει να εγκριθεί. Αυτό έχει και σχέδια εδώ που πρέπει να υπογράψουμε. Ναι. Thank you.
Θα βάζουμε σαν τραπέζα για να υποκόψουμε όλη εκεί. Πάμε στο 9. Λοιπόν, το 9 είναι έκθεση δεύτερης φάσης γεωλογική μελέτη της μελέτης του έργου τοποθέτησης αναθέτων στον όρμο Σκάλας Πάτου. Λοιπόν, είχαμε στείλει στην Ρόδο, εγκρίθηκε η γεωλογική μελέτη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία. Πού το εξαρτώ, τώρα έτσι μέχρι να υπογραφεί, γίνονται τρία ανάβετα στην περιοχή της Κουμάνας, ενδιάμεσα και στο φανάρι της Παπαγιάς. Ανάβετα όχι μόνα, δηλαδή δεν είναι το πλοίο μόνο στην Τόρη, εδώ είναι και στην Πρίμη. Γίνεται με έναν καινούριο τρόπο που το προέκταμα της Άγκυρας, δηλαδή η αλυσίδα, δεν πηγαίνει κατευθείαν πάνω στη σημαδούρα. Πηγαίνει πρώτα σε έναν πύργο ανοιχτό, ο οποίος βάζει σε κομμάτια μπλοκ τσιμέντο, πετό, για να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να αντέξει και μεγαλύτερα καράβια. Αυτό είναι, αυτά που βάζουμε τώρα, που κάνουμε τώρα, είναι για μέχρι 250 μέτρα, 300 μέτρα καράβια. Δηλαδή 100.000 τόνους, από ό,τι υπολογίζουμε. Το κόστος, τελευταία σελίδα είναι, ρε. Ναι, τα λεφτά. Το κόστος, το κόστος είναι 2.300.000 ευρώ και 2.200.000 ευρώ και 350.000 ευρώ το κόστος της κατασκευής, δηλαδή τα υλικά αυτά θα στοιχίσουν τόσο. Λοιπόν, επειδή είναι ένα έργο το οποίο είναι αδύνατο να το κάνει το λιμενικό ταμείο, δεν έχει τέτοια ζωή. Και γιατί όπως είναι και η νομοθεσία, πρέπει όταν ξεκινήσει ένα έργο να το έχει το σύνολο των χρημάτων αυτό. Είναι όπως έκανε και ο Δήμαρχος εδώ προηγουμένως που έλεγε, το βάζεις το έργο στο ΕΣΠΑ, υπάρχουν έργα. Με τον Τζίπρα, να είμαστε τυχαίες, θα σε προχωρήσω. Τον Τζίπρα. Αυτό λοιπόν είναι στις επιλέξιμες δαπάνες που έχει και η περιφέρεια χρήματα και 7,5 εκατομμύρια ευρώ που διαθέτει για έργα στα λιμάνια. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ενταχθεί και γρήγορα. Εμείς ήδη τώρα τελειώνοντας αυτή τη φάση, αρχίζει η φάση των αδειοδοτήσεων. Επειδή είναι μέσα στη θάλασσα, θέλει λιγότερες αδειοδοτήσεις από ό,τι είναι αυτές που είναι στην ξηρά, με το άρθρο 18. Είναι λιγότερες. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταφέρει να πάρουμε το σύνολο για να μπορέσουμε στην καινούργια χρονιά για το 14 να κάνουμε. Πόσα είναι με τον άνθρωπο. Τρία ζευγάρια προς πίσω. Δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, συγκρίνετε, παιδιά. Ναι, αυτό το γράψαμε. Έγκριση.
Το 10 είναι έκθεση του φακέλου τη τοπογραφική με καθορισμού χερσαία και θαλάσσια ζώνη στο λιμένα Λεψών. Δεν χρειάζεται τοπογραφία αυτό. Εκεί είναι το φάκελο. Δεν είναι ο έκθεση φακέλου. Είναι για να προχωρήσει. Είναι ο φάκελο που αφορά τη χερσαία ζώνη των Λεψών. Όλο το. Μα είπε το είδε. Μιλάτε τώρα, πρόεδρε, μιλάμε τώρα για το κομμάτι που είναι. Όλο το λιμάνι. Συντοκτήριο. Τι το πάρουμε. Συντοκτήριο. Κοίταξε να σου πω. Δεν μου ανοίγει το στόμα. Θα το πάρουμε το κτίριο του Μητσοτή τώρα. Λοιπόν, τέτοια σχόλια μην κάνεις. Το 10ο θέμα είναι αυτοδίκαια παραλαβή συμπληρωματικά έργα Δήμου Λεψών. Το έχει στο χαρτί αυτό, λένε αυτό. Λοιπόν, έχει κάνει λοιπόν μια εταιρεία, η Τροφόνιος ΑΕ, έχει ζητήσει το έργο, η προθεσμία περιόρισης του έργου έχει οριστεί το τέλος του Ιουνίου 2006, το έργο έχει περιοριστεί εμπρόθυμα και με τελική δαπάνη 100% και εξοδότη το υπαριθμό ΤΑΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΤΑΦΥ, βεβαίως υπεραιώθηκε και κρίθηκε πρόθυμα η τελική παραγωγή όπως προβείται στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Πώς θα είναι, ψεύδα, 128.000. Με δύο σπόρους που λειτουργούν τα μείωνα εδώ. Αυτό είναι παραλάβει αυτό το είναι το 2007. Με τι λεφτά το 2007. Το είχε αρχίσει το ημενικό ταμείο του Δεκανήσου, δεν ξέρω. Το είχαμε παραλάβει ως φάκελο. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει και η σχετική νομοθεσία εδώ, νομίζω την έχετε. Υπάρχει και η βεβαίωση περαιώσεως που έχει βγάλει.